Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το πρωί στο κημητήριο του Τιμίου Σταυρού στον Αργουλιδέα Ακροτηρίου το μνημόσυνο για τα 3 χρόνια από το θάνατο του επίτιμου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Γύρω στις 10 το πρωί στο χώρο έφτασε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκη, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα και το γιο τους Κωνσταντίνων. Ολίγα λεπτά νωρίτερα είχε αφιχθεί η Ντόρα Μπακογιάννη, συνοδευόμενη από το σύζυγό της Ισίδωρο Κούβελο. Καλημέρα σας. Καλημέρα, παιδιά. Αρχικά τελέστηκε θεία λειτουργία αλλά και το τριετές μνημόσυνο, ενώ ακολούθησε τρισάγιο στον τάφο της οικογένειας σε πολύ στενό κύκλο με την παρουσία περίπου 20 ατόμων. Στο κημητήριο, πέρα από τα μέλη της οικογένειας Μητσοτάκη, το παρόν έδωσε και ο αστυνομικός που βρισκόταν επί σειρά ετών στο πλευρό του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Μανούσος Γρυλάκης. Εξερχόμενος του κημητηρίου, ο Πρωθυπουργός δεν θέλησε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο, καθώς αρκέστηκε να χαιρετήσει τα μέλη των τηλεοπτικών συνεργείων και τους δικυκλιστές της Ελλάς που ήταν παρόντες. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, παιδιά. Καλημέρα. Εν τω μεταξύ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έφτασε χθες στην ιδιαίτερη πατρίδα του, επισκέφθηκε το απόγευμα μαζί με το γιο του τη Μονή της Αγίας Τριάδας, όπου σε χαλαρό κλίμα συζήτησε με τον ηγούμενο της Μονής, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Δωρηλαίου, κύριο Δαμασκηνό, το θέμα της ανακαίνησης του μοναστηριού, το οποίο είχε αναλάβει προσωπικά. Ο κύριος Μητσοτάκης συνεχάρει μάλιστα από κοντά τον Επίσκοπο Δωρηλαίου για την εκλογή και τη χειροτονία του, καθώς από την ημέρα που ανέλαβε έχει επιτελέσει σημαντικό έργο στην ιστορική Μονή. Ο Πρωθυπουργός, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημο πρόγραμμα, καθώς πρόκειται για ιδιωτική επίσκεψη, το πρωί της Δευτέρας θα βρίσκεται στην πρωτεύουσα.